Πάμε τώρα να δούμε μερικές παρατηρήσεις όσον αφορά τα πρότυπα και μερικές επεκτάσεις οι οποίες υπάρχουν για να καλύπτουν κάποιες ειδικέ περιπτώσεις. Και πρώτα απ' όλα είδαμε στο προηγούμενο βίντεο έτσι ότι τι είναι στην ουσία ένα template, τι είναι μια κλάση που παίρνει ορίσματα. Εντάξει. Τώρα γενικεύοντας το συλλογισμό για να παίρνει ορίσματα τα οποία δεν είναι μόνο τύποι δεδομένων, εντάξει, αλλά μπορούν να είναι στην ουσία ορίσματα που να είναι οτιδήποτε και αυτό να μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο, Μπορούμε να πηγαίνουμε και να χώνουμε παραμέτρους οι οποίες δεν είναι τύποι, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε, οποιαδήποτε παράμετρος θεωρούμε χρήσιμη. Κάτι το οποίο είναι πολύ χρήσιμο στη Στίβα, για παράδειγμα, είναι για να γλιτώσουμε και αυτά τα has defined τα οποία είχαμε αρχικά, να πάμε και να πούμε ότι θα πάω να ορίσουμε ένα template το οποίο παίρνει δύο όρισμα. Το ένα είναι ο τύπος δεδομένου στο οποία θα επενεργεί και το δεύτερο όρισμα θα είναι το μέγεθος της στίβας, εντάξει, το stack size. Οπότε στη συνέχεια πηγαίνουμε και χρησιμοποιούμε το Stacksize κατά βούληση. Και έτσι προσοχή, α, ναι, μια παρασημαντική παρατήρηση εδώ βέβαια είναι ότι ο τύπος δεδομένων ο οποίος έχει οριστεί τώρα ενσωματώνει και το TAF αλλά ενσωματώνει και το stack size οπότε ο ορισμός των μεθόδων υποχρεωτικός πρέπει να γίνει με τον τρόπο αυτό εντάξει όπως το είδαμε και στο γενικό πρότυπο πάμε να το δούμε λίγο αυτό το προγραμματάκι να τρέχει και να το καμαρώσουμε γιατί με τον τρόπο αυτό γλιτώσαμε μόλις και τα define δηλαδή μπορούμε να πηγαίνουμε και να ορίζουμε ότι θέλουμε να φτιάξει μια στίβα η οποία να έχει χωρητικότητα ας πούμε τόσο Κατάλαβες. Παρατήρησε λοιπόν εδώ στη main μα ότι πηγαίνουμε και ορίζουμε ένα stack. Το οποίο stack έχει ε, χώρο για 100 ε, στοιχεία τα οποία θα είναι ακέραια Και αμέσω μετά πηγαίνουμε και κάνουμε τα push και τα pop μα όπω πριν. Και το ίδιο ισχύει βεβαίω και για το string. Δηλαδή θέλω μια, ένα stack το οποίο να έχει μέσα του strings και συνολικά να έχει χωρητικότητα για 100 strings. Αυτά που λε, έτσι προσθέτουμε και αυτή τη λειτουργικότητα. Η έξοδο κατά τα άλλα είναι τα ίδια, δεν έχει καμία διαφορά και νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτή η προσθήκη στι παραμετρικέ κλάσει. Τώρα, ένα σημείο το οποίο μάλλον θα πρέπει να είναι λίγο θολό είναι ότι ποιο είναι ο τύπο δεδομένων. Γιατί αυτό που έχουμε μάθει μέχρι στιγμή είναι το εξή: Πηγαίναμε και φτιάχναμε μία κλάση και πηγαίναμε και ορίζαμε αντικείμενα τη κλάση αυτή. Έτσι λοιπόν ο τύπο δεδομένων ήταν η κλάση όπω πηγαίνουμε και γράφουμε int χ για παράδειγμα, και ο τύπο δεδομένων είναι το int. Όταν πήγαινα και έφτιαχνα την κλάση σκύλο, πήγαινα και έγραφα dog πίκο, α πούμε, και η κλάση στην ουσία ήταν ο τύπος δεδομένων που ήταν το dog. Ξέρουμε λοιπόν ότι η κλάση ορίζει έναν τύπο δεδομένων, με τον οποίο μπορούμε να κατασκευάσουμε αντικείμενα, να ορίσουμε δείκτε που δείχνουν σε αντικείμενα του τύπου κτλ. κτλ. Τώρα, μία κλάση πρότυπο όμως, προσοχή, δεν ορίζει κάποιο τύπο δεδομένων. Η κλάση κατασκευάζεται όταν ορίζονται οι παραμέτρη κατά το χρόνο μεταγλώττισης. Κατάλαβες, δηλαδή στο πρόγραμμα το οποίο έφτιαξα προηγουμένως και είδαμε, στην ουσία ήταν σαν να φτιάχνονται, στο παρασκήνιο, δύο κλάσει. Η μία κλάση που φτιάχνετε είναι ένα stack το οποίο είναι ακαιραίο με 100 και το δεύτερο που φτιάχνετε είναι επίσης ένα stack με, που παίζει πάνω σε strings πάλι με 100 στοιχεία. Συνοηθήκαμε. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τύπο δεδομένων όμω, αυτό θέλω να καταλάβει. Δεν υπάρχει α πούμε stack το οποίο δουλεύει πάνω σε double γιατί δεν το χρησιμοποιεί το πρόγραμμά μου. Και δεν υπάρχει και stack σκέτο. Εντάξει Δεν υπάρχει δηλαδή τύπο δεδομένου stack. Αν πάω να γράψω το πρόγραμμά μου α πούμε stack s. Το μεταγλωτιστή θα μου πει πήγα από εκεί που ήρθε. Εντάξει. Προσοχή λοιπόν ότι στην ουσία έχουμε ορίσει δύο τύπου δεδομένων σε αυτό το πρόγραμμα επειδή όρισα δύο εφαρμογέ του template. Έτσι. Ωραία. Μπορούμε να ορίσουμε, έτσι παραδείγματο χάρη, δεν μπορούμε να ορίσουμε κάτι του τύπου stack αστεράκι P. Δεν υπάρχει τύπο δεδομένου stack. Και μπορούμε να ορίσουμε μόνο αν συνοδεύεται από τα ορίσματα που έχουμε θέσει παραμέτρου του προτύπου. Και δηλαδή, μπορώ και να φτιάξω έναν τύπο δεδομένου, ο οποίο θα είναι ένα stack το οποίο θα επενεργεί πάνω σε ακεραίου. Τότε στην περίπτωση αυτή μπορώ να κάνω ό,τι κάνω με έναν τύπο δεδομένων. Εντάξει, να δηλώσω μεταβλητέ, να δηλώσω δείκτε, να δηλώσω αναφορέ, να τα περάσω σαν ορίσματα, να κάνω δηλαδή οτιδήποτε ξέρουμε να κάνουμε με τύπου δεδομένων. Ή παραδείγματο χάρη να κατασκευάσουμε μια συνάρτηση η οποία παίρνει σαν όρισμα έτσι, τι, μια αναφορά σε ένα αντικείμενο το οποίο είναι τύπου stack, όχι σκέτο, αλλά double. Ωραία, αφού ξεκαθαρίστηκε και αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα του που υπάρχει είναι με τα στατικά μέλη κλάσεων. Γιατί στα στατικά μέλη τι είχαμε συζητήσει, ότι μια κλάση ορίζει μία και μοναδική μεταβλητή η οποία αφορά όλα τα αντικείμενα αυτής της κλάσης. Οπότε, εφόσον δεν υπάρχει στην ουσία πρότυπη κλάση, αλλά πρότυπη κλάση τη οποίες έχουν οριστεί οι παράμετροι, αν ορίσουμε κάποιο στατικό μέλος, αυτό θα είναι ξεχωριστό για κάθε τύπο που θα ορίσουμε στο πρότυπο. Παραδείγματο χάρη, αν στην πρότυπη κλάση στίβα χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας στίβες ακεραίων και στίβες πραγματικών, τότε οι στίβες ακεραίων θα έχουν το δικό του στατικό μέλος, και οι στίβες πραγματικών θα έχουν και αυτές το δικό τους στατικό μέλος. Άρα λοιπόν, μεγάλη προσοχή, έτσι, θα έχουμε ένα στατικό μέλος για κάθε instantiation το οποίο έχουμε κάνει στην κλάση στο πρόγραμμά μας. Τώρα, να πάμε να φτιάξουμε και ένα παραδειγματάκι για να παίξουμε και με αυτό το χαρακτηριστικό. Επεκτείνουμε το αρχικό πρόγραμμα ώστε να περιλαμβάνει και ένα στατικό μέλος. Παρατήρησε εδώ. Έχει ένα στατικό μέλος για πειραματισμό, το οποίο λέγεται opcount, δηλαδή θα μετράει πόσα αντικείμενα έχουμε αυτής της κλάσης κάποια στιγμή. Και πηγαίνουμε εδώ, πρόσεξε και στον ορισμό, ο οποίος δεν θα πρέπει να σε ξενίζει. Θυμάσαι ότι στα στατικά μέλη πηγαίναμε και τα ορίζαμε εκτός της κλάσης, κάναμε την αρχικοποίησή τους. Οπότε βάζουμε πάλι αυτό εδώ πέρα το στάνταρ και ύστερα ο τύπος δεδομένων, όπως στα στατικά μέλη βάζαμε ξερό το όνομα της κλάσης, ο τύπος των δεδομένων είναι λοιπόν stack με όρισμα των τύπο δεδομένων TAF. Και τώρα στο προγραμματάκι που βλέπεις εδώ πηγαίνουμε και φτιάχνουμε ένα stack το οποίο επενεργεί πάνω σε ακεραίος, άλλο ένα stack το οποίο επενεργεί πάνω σε int και πηγαίνουμε και φτιάχνουμε και ένα stack το οποίο επενεργεί πάνω σε strings και μετά θα τον βάλω να τυπώσει πόσα αντικείμενα έχουμε στο πρόγραμμά μας τα οποία να είναι stacks ακεραίων και stacks string. Εντάξει. Συνεπώς ε, να το ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Έτσι να το τρέξουμε λιγάκι, νομίζω έχεις καταλάβει το νόημα, συνεπώς η εκτύπωση δεν πρέπει να σε ξενίζει, βγάζει ότι έχουμε δύο αντικείμενα stacks πράγματι και έχουμε επίσης και ένα αντικείμενο τύπου ε, string. Ε, stack μάλλον το οποίο έχει αρχικοποιηθεί σε string. Εντάξει. Τώρα, απλά θέλαμε να αναδείξουμε πώ θα χρησιμοποιηθούν τα όνοματα κλάσσε. Εδώ δεν έχω φτιάξει distractor, οπότε δεν παρακολουθεί, ξέρει κανονικά πόσα αντικείμενα είναι ζωντανά κάθε χρονική στιγμή, αλλά νομίζω το νόημα το κατάλαβε. Και να ευχαριστώ στο φίλο μας τον Γιώργο τον Γκογιού, ο οποίος είναι ο χρυσός χορηγός αυτού εδώ του βίντεο.